Έχουμε μιλήσει με τον συγκεκριμένο αθλητή αρκετές φορές όλα αυτά τα χρόνια στην ώρα για μπλε. Δεν θα βάλω πρόλογο αυτή τη φορά. Θα πω Κώστα Προύσελ, καλησπέρα. Αρχηγέ, μας ακούς? Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά, καλά. Καλή χρονιά. Χαίρομαστε που συνεχίζεις, παραμένεις στην ομάδα. Φαντάζομαι το αφουγκράστηκες και από τον κόσμο μέσω του. Πλέον είναι εύκολο. Πριν από χρόνια έπρεπε κάποιος να σου το πει, να σε βρει στο δρόμο, να σου το πει κάτι. Τώρα με τα social media, Facebook κτλ. Νομίζω είναι πιο εύκολο, Κώστα, να καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος χάρηκε με αυτό που έγινε, έτσι. Κοίταξε, αυτή η σχέση είναι με τον κόσμο του Ηρακλή είναι αμφίδρομη. Και δέχομαι αγάπη και δίνω αγάπη. Οπότε. Ναι. Αγαπόμετρο να πάρουμε. Ε? Να πάρουμε αγαπόμετρο, λέω, να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, Κοίταξε, ξέρεις εμένα, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος κουστάρω να παίζω με κόσμο, κουστάρω να παίζω στη γεμάτη μίκρα, τα δίνω όλα. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που... Ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό και το αποδίδει με το χειροκρότημα του. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που θέλεις να παίξεις, για παράδειγμα, στο Ηρακλής Μπενφίκα, να έχει μέσα 3.000 κόσμου και να λες φέρτε μου την Μπέλγκοροτ. Το ξέρω. Τέτοιος άνθρωπος. Αυτός είναι ο στόχος πλέον. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η κλήρωση, ο στόχος είναι η Μπέλγκοροτ. Για όσους δεν το γνωρίζουν, να το πούμε για τώρα. Για να ξαναζήσουν τον κόσμο στην Ηρακλή. Αυτή η Μπέλγκοροτ μη δει η Ηρακλή και στο Challenge Cup εκεί στην κλήρωση να μπει μαζί μας. Τι πράγμα είναι αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Φοβερό. Φοβερό. Μακάρι να φτάσει, μακάρι η Μπέλγκοροτ να φτάσει εκεί. Μακάρι η Μπέλγκοροτ να φτάσει εκεί, Εμείς θα είμαστε. Μ' αρέσει η αισιοδοξία. Μ' αρέσει να πούμε βέβαια για όσους γνωρίζουν, γιατί έγινε πριν λίγες μέρες η κλήρωση, ότι ο Ηρακλής θα παίξει στο δεύτερο γύρο, δηλαδή στη φάση το 32, ως μεγάλη ομάδα η ΣΕΒ είπε ας του χαρίσουμε μια ομάδα, να μην παίξει και κουραστεί. Νομίζω συμφωνεί σε αυτό. Και παίζει με νικητή Μπενφίκα ή Πάφου, την ομάδα από την Κύπρο. Μετά θα παίξει με μια ρουμάνικη, γιατί προφανώς η Στεάουα θα αντιμετωπίσει την Κλούζ, αν τα θυμάμαι καλά. Και μετά πάμε Μπέλγκοροτ. Αυτή είναι η σειρά. Κάνε μου ένα σχόλιο για την Ευρώπη πριν πάμε στα πολύ δικά μας, τα εσωτερικά. Καταρχήν, τα γούστα συνεχίζονται. Τα γούστα συνεχίζονται. Και εγώ θέλω να πω τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια που κάνει η διοίκηση. Γιατί όπως είπαμε και πριν τέτοιο καιρό, λέγαμε ότι ο σκοπός είναι κάθε χρόνο να κάνουμε ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Ώστε σε 2-3 χρόνια ξαναφέρουμε τον Ηρακλή να παίζει με τέτοιους αντιπάλους. Στην αρχή στο Challenge Cup, του χρόνου στο Safe Cup και του παραχρόνου στο Champions League. Οπότε όλοι μαζί πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή που γίνεται από τη διοίκηση. Κοίταξε, το πρώτο παιχνίδι με την Μπενφίκα θεωρώ θα είναι. Δεν θα είναι εύκολο, γιατί η Μπενφίκα, το πορτογαλικό πρωτοαθλήμα, έχει 4 ομάδες πάρα πολύ καλές. Η πρωταθλήτρια, η Sporting Λισαβόνας, στηρίζεται το φίλο του Ρονάλντο, είναι χορηγή στο Βόλι, και έχουν κάνει εκπληκτικές μεταγραφές. Μην παρεξενευτούμε, αν φτάσει και στο Final Six του Champions League. Ναι. Στο Final Four, έχουν βέβαια. Να υποθέσουν και πολλούς Βραζιλιάνους λόγω έτσι που είναι κοντά αυτοί. Έχει πάρει τον Γάλλο Πασαδόρο, έχει πάρει τον Μάσαλ, έχει πάρει σήμερα διάβαζε έναν Καναδό Φελπι κεντρικό 2-11. Δηλαδή οι πορτογαλικές ομάδες ανεβαίνουν. Και οπότε θεωρώ ότι η Μπενφίκα, χωρίς να ξέρω κάτι, για να θέλει να συναγωνιστεί τη Sporting, θα πρέπει να ανέβει και αυτή. Κάτι θα κάνει και αυτή, ναι. Έχουμε ακόμα, νομίζω Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου και αρχές Δεκεμβρίου είναι τα δύο μάτς. Το πρώτο παιχνίδι εκεί, το δεύτερο παιχνίδι εδώ στη Μίκρα, που εκείνα τα μάτς είναι για σένα. Έτσι είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, για αυτή την αγάπη, για το αγαπόμετρο που λέγαμε. Γι' αυτό ζούμε 6 Δεκεμβρίου, στη Μίκρα, ήδη ξέρουμε και την ημερομηνία που θα παίξουμε. Αγίου Νικολάου. Ο πρώτος μεγάλος στόχος είναι 6 Δεκεμβρίου στη Μίκρα. Το ξέρω, μας το είχες πει και μετά τον τελικό κυπέλλο, ότι η επιθυμία σου είναι να παραμείνεις εδώ. Το έκανες πράξη. Προφανώς πήγαν όλα καλά, μπήκε αυτό που λέμε η υπογραφή και συνεχίζει για ακόμα μια σεζόν στον Ηρακλή, κάτι που Κώστα φαντάζομαι είναι αυτό που ήθελες πάνω απ' όλα, έτσι δεν κοιτούσες κάτι άλλο. Έγινε αυτό που και εγώ ήθελα και η διοίκηση, και η ομάδα, ναι. Δηλαδή το ΜΑΚΙ ήθελε και οι προπονητές ήθελαν αυτό, οπότε έγινε το αναμενόμενο. Μιλήσαμε, τα βρήκαμε, έκλεισε η περσινή χρονιά, οπότε κοιτάμε την... Όπως πρέπει να κάνουν μεγάλες ομάδες, να στηρίζονται στο βασικό κορμό και να κάνουν μία-δύο προσθήκες έτσι ώστε να υπάρχει δημιουργία από την αρχή της χρονιάς. Αυτό που κάνατε πέρυσι χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς τα budget των άλλων ομάδων, που
Θέλω σε λίγο και το σχόλιο σου, γιατί ξεφεύγει λίγο το πράγμα. Βλέπουμε και δυνατή ΑΕΚ στο οικονομικό, βλέπουμε και δυνατό Παναθηναϊκό στο οικονομικό. Ο Ηρακλής, παρά το ότι δεν είναι τόσο δυνατός, έφτασε ένα τελικό κυπέλου, ήταν στην τετράδα μέσα στη χρονιά στο πρωτάθλημα, παίζει Ευρώπη, επιστρέφει στην Ευρώπη. Και τώρα τι μπορούμε να περιμένουμε? Ο κορμός από ό,τι φαίνεται κρατιέται. Ο Βασίλης ο Μούχλιας ανανέωσε, ανακοινώθηκε πρόσφατα. Εσύ, ο Αρμενάκης και ο Παπαλιούτας, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι πάρα πολύ κοντά στο να υπάρξουν και εκεί ανακοινώσεις. Πού βαδίζουμε, που λέει και ένας φίλος? Θα είναι ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Εγώ δεν κοιτάω τις άλλες ομάδες που κάνουν. Εγώ θέλω τον, την δικιά μου την ομάδα, τον Ηρακλή, να κρατήσω, όπως είπα, και το βασικό, τον ελληνικό κορμό από. Γιατί αυτοί οι αθλητές έχουν δείξει και ψυχή και σθένος και γουστάρουν να είναι στον Ηρακλή. Και θέλουν να είναι ψηλά. Γιατί από ό,τι θυμάσαι στον ημιτελικό δεν τα παραδείσαν σε καμία στιγμή. Καλά, εκείνο το μάτς και να θέλω, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Πίσω. Πόσα σεντμπόλ είχε ο Παναθηναϊκός και δεν παρατήσαμε κανένα. Οπότε σου έχω πει με μία-δύο προσθήκες και μια στιγμή θα κοιτάει ψηλά. Είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε ποιοι παίκτες θα έρθουν. Πρώτος στόχος είναι τα παιδιά να ανανεώσουν, ο Λάμπης, ο Μάκης και ποιοι άλλοι θα έρθουν με το καλό. Ο Τόλης. Και από εκεί και πέρα, σιγά σιγά από τέλη Αυγούστου να μπούμε να μπει το νερό στο αυλάκι. Ήταν ένα ανταγωνιστικό, αλλά σου είπα. Μακάρι να είναι δυνατή η ΑΕΚ, μακάρι να τρώσει ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Ηρακλής και ο Ηρακλής με αυτά τα παιδιά δεν τον βλέπει κανέναν διάφορος που σε δείξαμε και φέτος. Σίγουρα θα είναι πιο δύσκολο. Πάλι τέτοιο καιρό πέρυσι λέγαμε, είμαστε γεννημένοι για τα δύσκολα. Αυτοί οι αθλητές που πατρίζουν τον Ηρακλή είναι γεννημένοι για τα δύσκολα, δεν είναι για τα εύκολα. Και πέρα από το οικονομικό που δεν σε τρομάζει και καλά κάνεις και λες ότι δεν παίζει μόνο αυτό το ρόλο του, προφανώς, Κώστα, δεν παίζει μόνο το ρόλο του και οι τέσσερις ξένοι, έτσι, ή οι πέντε ξένοι που θα έχει μια ομάδα. Γιατί αυτές οι ομάδες που προαναφέραμε σίγουρα θα έχουν τέσσερις ξένους. Ενώ ο Ηρακλής μπορεί να έχει έναν βαριά δύο. Οι Έλληνες αθλητές αυτού, το Πέτρο Αρμενάκη, τον Παπαλιούντα, Μούχλια, Τσουμάκα, και ποιος άλλος με το καλό, ο Μπουράκης, δεν έχουν να συλλέψουν κάτι από τους ξένους αθλητές που είδαμε πέρσι ή που θα δούμε του χρόνου στην Α1. Θεωρώ ότι αν αυτά που συζητάμε γίνουν πράξη, δηλαδή και ανανεώσουν και κλείσουν και κάποια νέα παιδιά, ο Ηρακλής θα είναι πιο δυνατός από πέρυσι. Το... Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πηγαίνει για το πρωτάθλημα. Βήμα-βήμα, σκαλή-σκαλή, όπως είπαμε και πριν. Το εξωαγωνιστικό. Ναι. Και κάποια στιγμή θα πάρουμε και το πρωτάθλημα. Αρκεί να σταθεροποιηθούν ψηλά. Επειδή η περσινή χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ναι, μεν έκλεισε πολύ καλά με ένα τελικό κυπέλου, με έξοδο στην Ευρώπη, με όλη την παλικαρίσια εμφάνισή σας και παρουσία σας. Ήταν πολύ δύσκολη. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τα Χριστούγεννα, το ότι έγινε συναυλία για να διατηρηθεί το ρόστερ, το ότι χρειάστηκε πολύ μεγάλη βοήθεια από την Αμερική να είναι καλά οι άνθρωποι για ακόμη μια φορά που σας κράτησαν. Σε αγχώνει το εξωαγωνιστικό καθόλου για φέτος? Κοίταξε, από ό,τι λίγο μίλησαμε τον πρόεδρο. Κάνει και αυτός αγώνα, δεν κάνουμε μόνο εμείς αγώνα. Εννοείται. Κάνει αγώνα. Εννοεί και μεγάλο. Έξω το γήπεδο και προσπαθεί και αυτός να βρει χρονοδιάσεις. Σε αυτό το κομμάτι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε καλύτερα από ό,τι πέρυσι τέτοιο καιρό. Χωρίς να ξέρω νούμερα και τέτοια, συζητάνε με 3-4 ανθρώπους χωρικούς. Και φυσικά όποιος θέλει και τον καλό να θέλει να βοηθήσει την ομάδα, γιατί κανένας δεν περισσεύει. Από ένα διαρκείας μέχρι χορηγία, μέχρι οτιδήποτε. Από ένα διαρκείας ακριβώς μέχρι, μέχρι μια χορηγία. Μέχρι μια χορηγία μικρή στη φανέλα, μέχρι μια μικρή χορηγία μπρος, μέχρι οτιδήποτε, κανένας δεν περισσεύει. Γιατί ο στόχος είναι να ξαναφέρουμε τον Ηρακλή ψηλά. Δεν είναι ο στόχος να διατηρηθούμε στην Α1. Δεν μείναμε και γυρίσαμε στον Ηρακλή για να είναι ο Ηρακλής στην Α1. Είναι ο Ηρακλής για να τους κάνουμε τον κόσμο περήφανο. Και έχει σημασία αυτό που λες και ως αρχηγός της ομάδας, ότι δεν σε ικανοποιεί να μπαίνεις στην οκτάδα, άντε να πηγαίνεις που και που και ένα τελικό κυπέλλου και να λες πάμε του χρόνου πάλι. Όχι, παιδιά. Δεν μας αρμόζει αυτό το πράγμα. Και δεν αρμόζει στο σύλλογο τώρα, στον Ηρακλή, στον Βόλιο. Δεν αρμόζει να είναι στην Α ή να είναι στην οκτάδα. Αρμόζει να κοιτάει ψηλά και μόνο ψηλά. Το ψηλά δεν υπάρχει τα δάνεια. Η τελική και τα πρωταθλήματα. Αλλά οι οικονομικές συγκυρίες οδήγησαν να ξανακάνει ο Ηρακλής ένα restart. Έγινε αυτό το restart από την Α2 και σιγά σιγά κάτι χρόνο ανεβαίνει. Αυτό είπαμε. Και φέτος να κάνουμε ένα σκαλί παραπάνω από πέρυσι. Τώρα πού θα είναι αυτό, το Μάιο θα δούμε.
Το Μάιο θα το δούμε όλοι και μακάρι να υπάρχει ακόμα κάτι καλύτερο σε σχέση με πέρυσι. Αλήθεια, αυτή η περίοδος τώρα είναι λίγο βαρετή ή όχι για εσάς? Το λέω για το βόλεϊ γιατί αργεί να ξεκινήσει. Έτσι πάμε συνήθως Οκτώβριο για υποχρεώσεις. Κοιτάξτε, η προετοιμασία ξεκινάει τέλη Αυγούστου, ξεκινήσει. Δεν είναι βαρετή. Τώρα οι αθλητές χρειάζονται. Το έχω πει πολλές φορές ότι το καλοκαίρι, το χειμώνα εμείς μαζεύουμε τους καρπούς και το καλοκαίρι χρειάζονται. Ώστε δουλεύουμε και το χειμώνα να αντέξουμε. Γιατί και μην νομίζει κάποιος ότι Ιούνιο-Ιούλιο κάθονται στο βόλεϊ και δεν κάνουν τίποτα, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Όποιος κάθεται, το χειμώνα δεν θα είναι καλά. Σωστά. Και εσύ, από ό,τι καταλαβαίνω από την ανάσα, προπόνηση κανονικά. Οπότε η ομάδα μαζεύεται τον Αύγουστο. Η ομάδα μαζί τον Αύγουστο, εγώ αρχές Αυγούστου θα σταματήσω από προπονήσεις. Θα έχω ένα 20ήμερο εκεί αρχές Αυγούστου μέχρι να ξεκινήσει προετοιμασία. Αυτές θα είναι οι διακοπές μου για φέτος. Μια χαρά. Καλή δύναμη και φέτος. Να βγουν ξανά Αυγούστα, γιατί αυτή η έκφραση είναι που θυμάμαι να λέμε από πέρυσι. Και να βγουν ακόμα μεγαλύτερα, Κώστα. Στο εύχομαι ολόψυχα όλοι μαζί φυσικά. Μακάρι. Καλό τον κόσμο να μας συμπαρασταθεί, όπου είμαι σίγουρος ότι θα μας συμπαρασταθεί. Και του υπόσχομαι, όπως και υποσχέθηκα πέρυσι, ο Ηρακλής να κοιτάει όλους τους αντιπάλους στα μάτια και να παλεύει κάθε παιχνίδι. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον αρχηγό, τον Κώστα Προύσαλη, το χρωστούσαμε από την προηγούμενη εβδομάδα που έβαλα και την υπογραφή του και ανανέωσε.